Περνάω αμέσως στον κύριο Παπαζήση. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρομαι που σας γνωρίζω, κύριε Παπαζήση. Λοιπόν, χαίρομαι και εγώ πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Παπαζήση είναι αναπληρωτής καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας και ψυχίατρος. Μας έρχεται από το τμήμα ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Θα μας μιλήσει για τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες και νέα συνθετικά οπιοειδή και σας δίνω αμέσως το λόγο. Σας ακούμε με προσοχή. Ευχαριστώ πολύ. Και ίσως σε συνέχεια, μια και μόλις τελείωσε η προηγούμενη ομιλία, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, από την κυρία Βλάχου, να μπορούσα να προσθέσω ότι ξεκινήσαμε πριν μερικές εβδομάδες, τρέχοντας ήδη, έχοντας μια εμπειρία μιας προοπτικής μελέτης, μιας cross-sectional συγχρονικής μελέτης που κάνουμε σε συνεργασία με τη Μευτική Κλινική του Ιπποκρατίου της Θεσσαλονίκης για το κάπνισμα στην εγκυμοσύνη. Διευρύναμε, έχοντας ήδη δημοσιεύσει κάποια αποτελέσματα για την επίπτωση στο άγχος και μάλλον τη συσχέτιση άγχους και κατάθλιψης με κάπνισμα ως προγνωστικό παράγοντα στην εγκυμοσύνη, και βασιζόμενοι σε μια παρατήρηση ότι περίπου το 1 τρίτο των γυναικών, ενός μεγάλου δήματος γυναικών που είδαμε στα εξωτερικά ιατρία, κάπνιζαν κατά τη στιγμή της ανακοίνωσης εγκυμοσύνης, δηλαδή όταν διαπίστωσαν ότι ήταν έγκυες οι γυναίκες, και το 1 τρίτο αυτών συνέχισε να καπνίζει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ένα έτσι ιδιαίτερα σημαντικό νούμερο, μας όθησε σε μια πρωτοβουλία, σε συνεργασία πλέον και με την Πνευμονολογική Κλινική του Παπα-Νικολάου και με τη βοήθεια και του κυρίου Μπεχράκη, ο οποίος είναι έτσι μια εμβληματική προσωπικότητα και φιγούρα και υπεύθυνος για την εκστρατεία όλου αυτού του καπνίσματος που είχε ξεκινήσει το Υπουργείο Υγείας τα τελευταία χρόνια. Οπότε θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε εντελεχέστερα το φαινόμενο και να δούμε τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε να παρέμβουμε στην προσπάθεια της μείωσης, της ενημέρωσης καταρχάς των γυναικών για τη μείωση του φαινομένου. Γιατί και σε συνάρτηση με μια ερώτηση που είδα στο chat την τελευταία, εάν ένας μικρός αριθμός τσιγάρων δεν πειράζει, δεν είναι κακό, και επειδή ξέρουμε ότι οι γυναικολόγοι έχουν μια τακτική να συμβουλεύουν όποιες γυναίκες ήταν καπνίστριες, δεν πειράζει, 3-4 τσιγάρα μπορείς να τα κάνεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, υπάρχει μια έτσι τέτοια τάση, που όμως όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι είναι εξαιρετικά επιβλαβή συνήθεια και αυτή, άρα κανένα τσιγάρο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οπότε θα υπάρχει μια δράση που έχουμε ξεκινήσει, και αν ενδιαφέρεστε, κυρία Βλάχου, επίσης μπορεί να γίνει έτσι, σε συνεργασία στον πληθυσμό αυτό τον ιδιαίτερο των γυναικών κατά την εγκυμοσύνη. Οπότε κάνω την σύνδεση, περνώντας και μιλώντας και εγώ για ψυχοδραστικές ουσίες. Ακούσατε για την νικοτίνη. Ας δούμε λοιπόν τις επωνομαζόμενες νέες ψυχοδραστικές ουσίες και μια κατηγορία εξ αυτών, τα νέα συνθετικά οπιοειδή. Της novel, λοιπόν, προτιμάται ο όρος βιβλιογραφικά novel παρά new, novel psychoactive substances, και πιο ειδικά τα novel synthetic opioids. Λοιπόν, ουσίες λοιπόν οι οποίες κυκλοφορούν στο εμπόριο με πολύ σοβαρές επιπτώσεις και με θανατηφόρα overdose, όπως θα διαπιστώσετε, και οι οποίες αποτελούν πλέον το νούμερο ένα κίνδυνο στο κομμάτι των εξαπτυσιογόνων, των παρανόμως κυκλοφορούντων εξαπτυσιογόνων ουσιών στον πληθυσμό όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Υπήρου, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών, με βάση τα δεδομένα που έχουμε. Εγώ λοιπόν είμαι ψυχίατρος, αναπληρωτής καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας στην ιατρική του Απιθύτα, και όπως θα σας δείξω στο τέλος και με το σχετικό link, υπάρχει μια ενασχόλησή μου
και της ομάδας μου με τα νέα συνθετικά οπιοειδή στα πλαίσια ενός προγράμματος Horizon σε συνεργασία με πολλές χώρες της Ευρώπης. Αν θέλουμε λοιπόν να δούμε την ευρύτερη ομπρέλα των νέων, των novel psychoactive substances, δηλαδή ουσίες οι οποίες δεν είναι ως novel, ως νέες χαρακτηρίζονται αυτές, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν πρόσφατα, δηλαδή εντοπίστηκαν, ανιχνεύτηκαν και καθορίστηκε η χημική τους σύσταση προσφάτως και όποια ουσία ουσιαστικά μπαίνει στη λίστα των ρυθμιστικών οργανισμών και δεν ήταν χαρακτηρισμένη έως τώρα και έχει δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα, χαρακτηρίζεται ως νέα ψυχοδραστική ουσία. Και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτών των ουσιών είναι, για να χαρακτηριστούν ως έτσι, είναι να έχουν εξαρτησιογόνες ιδιότητες. Οι τρεις δηλαδή βασικές κατηγορίες ουσιών που εντάσσονται στις νέες ψυχοδραστικές ουσίες είναι τα συνθετικά καναβινοειδή, οι ψυχοδιεγερτικές ουσίες και τα νέα συνθετικά οπιοειδή. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι πρόκειται προφανώς για ουσίες οι οποίες δρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και η ταξινόμησή τους, σε ποια κατηγορία δηλαδή ανήκουν, καθορίζεται από τον βιολογικό τους στόχο στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Έτσι, για παράδειγμα, οι ψυχοδιεγερτικές ουσίες, τα stimulants, όπως για παράδειγμα τα bath salts, έχουν amphetamine-like effects, έχουν επιδράσεις που ομοιάζουν με τις αμφεταμίνες, δρώντας κυρίως στον μεταφορέα της ντοπαμίνης στον εγκέφαλο. Τα συνθετικά καναβινοειδή έχουν marijuana-like effects, δηλαδή δράσεις που ομοιάζουν στην marijuana και δρούν στους υποδοχείς των καναβινοειδών στον εγκέφαλο, κυρίως στον CB1. Και τα νέα συνθετικά οπιοειδή έχουν morphine-like effects, δηλαδή επιδράσεις που ομοιάζουν της μορφίνης και δρούν κατά βάση στον μη υποδοχέα των οπιοειδών στον εγκέφαλο και στον νοτιαίο μυελό. Άρα η ταξινόμηση γίνεται με βάση τον μηχανισμό δράσης και τον βιολογικό στόχο στον εγκέφαλο και πρέπει να έχουμε υπόψη ότι όλες αυτές οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες δηλαδή, οι οποίες δεν είναι χαρακτηρισμένες ως φαρμακευτικά προϊόντα, έτσι, δεν έχουν περάσει κλινικές μελέτες, δεν έχουν διαδικασία έγκριση, δεν είναι ελεγχόμενες ουσίες, δεν είναι controlled substances, οπότε να είναι καθορισμένες και η γνώση των ρυθμιστικών οργανισμών. Αυτές οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες είναι συνθετικές χημικές ουσίες που συντίθενται σε παράνομα εργαστήρια με σκοπό να διοχετευθούν στο εμπόριο και αυτά τα εργαστήρια εδράζονται κατά βάση στην Ασία και τα τελευταία χρόνια έχουν εντοπιστεί εργαστήρια και στις βαλκανικές χώρες, κυρίως στην γειτονική Βουλγαρία αλλά και στη Ρουμανία, όπου γίνεται η σύνθεση αυτών των ουσιών. Αν θέλετε να μην πάτε μακριά έτσι και να έχετε λίγο στο μυαλό σας γιατί τύπου εργαστήρια και τι συνθήκες χρειάζονται σχετικά εύκολες και με φθηνά υλικά, όπως θα πω, για να παρασκευαστούν τέτοιες ουσίες. Θυμηθείτε τη σειρά των Breaking Bad, πως ο τύπος μέσα σε ένα τροχόσπιτο ξεκίνησε να συνθέτει τέτοιες ουσίες. Και αυτό το πράγμα ουσιαστικά μιλάμε για τέτοιου είδους ουσίες, οι οποίες μέχρι να καταφέρουν, επειδή με πολύ μικρές παραλλαγές στο μόριο και είπαμε με φθηνά υλικά και σε εργαστήρια που δεν ουσιαστικά απαιτούν ακριβό εξοπλισμό, μπορούν να παραχθούν και μέχρι να καθοριστούν, να εντοπιστούν από τις αρχές και να γίνει ανάλυση και ο χαρακτηρισμός τους, περνάει ένα χρονικό διάστημα. Το χρονικό αυτό διάστημα κατά μέσο όρο φτάνει τα 2 χρόνια, οπότε από τη στιγμή που κυκλοφορεί η ουσία μέχρι να εντοπιστεί, ανιχνευτεί, χαρακτηριστεί και προσδιοριστεί το μόριο, έχει ένα παράθυρο στο οποίο κυκλοφορεί στον κόσμο και έως τότε, αν δεν έχει χαρακτηριστεί, δεν είναι και παράνομη ως ουσία. Και επειδή ακριβώς εύκολα παράγονται αυτές οι ουσίες στο εργαστήριο, οι επιτίδιοι καταφεύγουν σε μικροτροποποίηση των μορίων
και στην παραγωγή ακόμα ισχυρότερων εξαρτησιογόνων ουσιών που διοχετεύουν στο εμπόριο, κυρίως μέσω του διαδικτύου, κυρίως μέσω παράνομης αγοράς, αλλά και στο δρόμο. Πολλές φορές, όπως θα δείτε, οι ουσίες αυτές είναι μεταμφιεσμένες σε συσκευασίες που παραπέμπουν αλλού, μπορεί να βρίσκονται, να εμπορεύονται ακόμα και από μαγαζιά καπνού ή κάναβης μεταμφιεσμένες είτε σε μορφή είτε σε φακελάκια που παραπέμπουν αλλού και κατά αυτόν τον τρόπο δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν από τις αρχές. Είναι μια αγορά πάρα πολλών εκατομμυρίων έως δισεκατομμυρίων, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για ουσίες τις οποίες είναι εξαιρετικά εθιστικές και καταναλώνει μεγάλο κομμάτι ιδίως νεαρού κόσμου. Οι τρεις λοιπόν βασικές κατηγορίες, όπως είπα, είναι τα συνθετικά ψυχοδραστικών γενικά, έτσι, τα συνθετικά καναβινοειδή, όπως το spice για παράδειγμα, είναι πάρα πολλών διαφορετικών τύπων οι ονομασίες με τις οποίες μπορεί να κυκλοφορούν όλα αυτά τα προϊόντα. Τα συνθετικά καναβινοειδή έχουν πολύ ψηλότερη συγγένεια σύνδεσης για τους υποδοχείς στον εγκέφαλο και έτσι μπορούν να προκαλέσουν εντονότερη διέγερση και να οδηγήσουν σε overdose, γιατί ακριβώς η ποσότητα η οποία καταναλώνεται είναι ανεξέλεκτη και πλασάρονται, όπως είπα, ως κάτι διαφορετικό. Συνθετικά καναβινοειδή μπορεί να υπάρχουν π.χ. σε μπουκαλάκια, σε λαδάκια που μπορεί να ευαγγελίζονται ότι περιέχουν π.χ. μόνο CBD, καναβιδιόλι. Το πρόβλημα με όλες αυτές τις ουσίες είναι οι προσμίξεις και το πόσο δύσκολα είναι να εντοπίσει και να ανοιχνεύσει κάποιος τι ακριβώς περιέχεται μέσα στο κάθε σακουλάκι που περιέχει τις ουσίες αυτές. Για τα συνθετικά καναβινοειδή πρέπει να πούμε ότι οι επιδράσεις στον εγκέφαλο, όπως ανέφερα πριν, είναι πολύ, πολύ πιο ισχυρές σε σχέση με την μαριχουάνα. Άρα τα φαινόμενα ψυχωτικών αντιδράσεων, έντονης διέγερσης, επιθετικότητα, ψευδαισθήσεων, διαταραχών στη μνήμη και συμπτωμάτων στέρησης είναι πολύ πιο έντονα από ότι με τη χρήση της μαριχουάνας. Και γι' αυτό το λόγο τα προϊόντα όπως το K2 ή το Spice είναι πολύ πιο εξαρτησιογόνα και τα αναζητά ο χρήστης στην αγορά. Σε ό,τι αφορά τις ψυχοδιαγευτικές ουσίες, η κύρια κατηγορία εδώ είναι οι συνθετικές καθινώνες, τα άλατα, τα bath salts κυρίως, οι καθινώνες αυτές είναι τα προϊόντα που σχετιζόμενα με δομή που και δράση amphetamine-like, αμφεταμινοειδών, έχουν έντονα διαγερτική δράση, διαφοροποιούνται από το, να μην τα μπερδεύουμε, με το MDMA, με την μεθαμφεταμίνη, έχουν μια κοινή δομή, η οποία όμως με μικροπαραλλαγές, όπως βλέπετε εδώ, καθιστά τις ουσίες αυτές πολύ πιο ισχυρές, έτσι και μπορούν να προκαλέσουν και πολύ πιο έντονα φαινόμενα σε overdose που μπορεί να φτάνουν σε επιληπτικές κρίσεις, σε ψυχωτικά επεισόδια, αλλά και έως και θανάτους. Και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και το πρόβλημα με τις ουσίες αυτές είναι ότι τις αλληλεπιδράσεις γίνονται πολύ πιο επικίνδυνες και συχνά μια επικίνδυνη αλληλεπίδραση είναι η συγχορήγησή τους με αντικαταθλιπτικά φάρμακα που οδηγούν συχνότερα κάνουν μάλλον ευκολότερα overdose με συνέπειες έως και θανατηφόρες. Άρα, και όπως και τα προηγούμενα, είπαμε, κυκλοφορούν μεταμφιεσμένα, χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι καθινόνη, η εθιλπεντιλόνη, η οποία ανεχνεύτηκε σε μεγάλες ποσότητες, σε δισεκατομμύρια χάπια που πουλιόταν στο εμπόριο ως MDMA, ως μόλι, έτσι, από το, βλέπετε ακόμα και η χρήση της εικόνας από το παιδικό αυτό παρέπεμπε έτσι στην αθωότητα της χρήσης της ουσίας και στο εφορικό μόνο αποτέλεσμα.
Αλλά είπαμε πίσω από τέτοιες ουσίες κρύβονται, από τέτοιες συσκευασίες, τέτοια τυποποιημένα προϊόντα κρύβονται ισχυρά διαγερτικές ουσίες, ιδιαίτερα τοξικές για τον εγκέφαλο. Εκτός λοιπόν από τα συνθετικά καναβινοειδή και τις καθινώνες, η τρίτη κατηγορία των νέων ψυχοδραστικών ουσιών είναι τα νέα συνθετικά οπιοειδή. Τα νέα συνθετικά οπιοειδή, τα οποία όπως σας είπα έχουμε μελετήσει περισσότερο εδώ στο εργαστήριο, στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος. Τα νέα συνθετικά οπιοειδή πρέπει να τονίσουμε ότι κατά βάση, αλλά όχι αποκλειστικά, είναι παράγωγα της φεντανίλης. Όπως βλέπετε από τις εικόνες εδώ, τα κύρια παράγωγα αυτά είναι η άκετιλ φεντανίλη, η φούρανιλ φεντανίλη και η καρφεντανίλη. Και όπως και στις άλλες ουσίες, τα υλικά που χρειάζονται για να παραχθούν αυτά τα μόρια είναι γενικώς φθηνά σε εργαστήρια χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. Και το πρόβλημα με όλες αυτές τις ουσίες, τα παράγωγα των οπιοειδών, έτσι, τα νέα συνθετικά αυτοπεριοδίδα, τα παράγωγα της φεντανίλης, είναι ότι έχουν πολύ στενό θεραπευτικό δίκτυο, δηλαδή τοξική δράση απέχει λίγο από τη θεραπευτική, την οποία ευεργετική δράση, οπότε το overdose ιδιαίτερα, γιατί τα προϊόντα αυτά είναι νοθευμένα, έχουν προσμίξεις, είναι πολύ πιο πιθανό να γίνει και πολύ πιο δύσκολο να αναστραφεί. Θυμηθείτε ότι η φεντανίλη είναι συνθετικό οπιοειδές αναλγητικό και ήδη από την φύση της η φεντανίλη είναι 50 με 100 φορές πιο ισχυρή από την μορφίνη. Υπάρχει τόσο σε χάπια η φεντανίλη, έτσι, όσο και σε πάτσε αυτοκόλλητα για ανακούφιση κυρίως από καρκινικούς πόνους, πόνους οι οποίοι δεν μπορούν να διαχειριστούν αλλιώς. Αλλά τα παράγωγα, η παρανόμως συντηθέμενη φεντανίλη και τα παράγωγά της που κυκλοφορούν στο εμπόριο και κατά βάση είπαμε σε εργαστήρια της Ασίας έχουν ένα effect, μια επίδραση που είναι heroin-like, που ομοιάζει με την ηρωίνη και αυτό τα κάνει πολλές φορές, οδηγεί τους χρήστες να τα αναμειγνύουν με κοκαίνη για να ισορροπήσουν έτσι αυτές τις δύο επιδράσεις, να κάνουν επιδράσεις τύπου speedball. Όπως λοιπόν κοκαίνη-ηρωίνη γίνεται ανάμειξη κοκαίνης με συνθετικά ποιοειδή και αντιλαμβάνεστε ότι το μείγμα αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για overdose, γιατί είναι πολύ δύσκολα αναστρέψιμο. Κυκλοφορούν λοιπόν τα παράγωγα αυτά της φεντανίλης σε διάφορες μορφές και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι κυκλοφορούν σαν fake drugs. Αυτό εδώ βλέπετε δείγματα χαπιών που έχουν κατασχέσει οι αρχές και τα οποία πολλές φορές μπορεί να κυκλοφορούν όταν ιδίως προέρχονται από το διαδίκτυο ως και φάρμακα κοινώς χρησιμοποιούμενα. Για παράδειγμα εδώ έγραφε Xanax πάνω το χάπι και ήταν νέα συνθετικά οπιοειδή ή κυκλοφορούν σε συσκευασίες του τύπου προορίζονται για ερευνητικούς σκοπούς, chemical powder, επικαλούμενα εφορικά αποτελέσματα. Αλλά το πρόβλημα λοιπόν με αυτές τις ουσίες είναι είτε αυτούσιες, χρησιμοποιούνται αυτούσιες, είτε χρησιμοποιούνται για νόθευση άλλων ουσιών. Υπάρχουν δηλαδή προσμίξεις πάντα σε αυτά τα χάπια και αυτά τα κάνει πολύ πιο επικίνδυνα, γιατί ακριβώς ο χρήστης δεν γνωρίζει τι παίρνει. Το πρόβλημα με όλες αυτές τις νέες συνθετικές, τις χημικές ουσίες, είτε της μορφής των οπιοειδών, είτε των διαγερτικών, είναι ότι ο χρήστης δεν γνωρίζει τι ακριβώς περιέχεται, ποια είναι η ποσότητα της ουσίας που περιέχεται, ποιες είναι οι άλλες προσμίξεις και ποια είναι η δόση εκείνη η οποία μπορεί να είναι επικίνδυνη. Είναι τρομερά δύσκολο, επικίνδυνο το εμπόριο όλων αυτών των ουσιών και τα χάπια τα οποία παίρνει η νεολαία στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Γιατί ιδίως για τα συνθετικά οπιοειδή αυτό είναι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό σχήμα που πάντα δείχνει ακριβώς το πόσο ισχυρά δηλητήρια εντός εισαγωγικών, πόσο τοξικές είναι οι δράσεις αυτών των ουσιών. Δείτε εδώ για παράδειγμα ενδεικτικά τρία μπουκαλάκια, ηρωίνη, φεντανίλη, καρφεντανίλη και αν μια ποσότητα ηρωίνης είναι αυτή εδώ στο πάτο του μπουκαλιού που είναι αρκετή για ένα θανατηφόρο overdose, ενδεικτικά έτσι. Δείτε εδώ ότι πολύ πολύ μικρότερη ποσότητα της φεντανίλης προκαλεί το ίδιο αποτέλεσμα και ένας κόκκος στην ουσία, κάτι ελάχιστο της καρφεντανίλης, αυτού του παραγωγού της φεντανίλης, είναι το ίδιο τοξικό
όλη αυτή την ποσότητα της ηρωίνης. Είναι πολύ λοιπόν ισχυρές ουσίες. Η φεντανίλη είναι 200 φορές ισχυρότερη από τη μορφίνη, ενώ η καρφεντανίλη είναι 10.000 φορές πιο ισχυρή από τη μορφίνη. Αντιλαμβάνεστε πόσο τοξικές μπορεί να είναι οι ουσίες αυτές και πόσο εύκολα μπορούν να προκαλέσουν αναπνευστική καταστολή. Και το πρόβλημα επίσης είναι επίσης ότι αναστρέφονται πολύ δύσκολα οι δράσεις της. Ξέροντας λοιπόν ότι η ναλοξόνη είναι ένας ανταγωνιστής των οπιοειδών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα overdose οπιοειδών η ηρωίνη, η ναλοξόνη η ουσία που κάνουμε στα επτύγοντα όταν έρχεται ένας χρήστης ύποπτος για overdose ηρωίνη. Αν το overdose αυτό είναι από καρφεντανίλη, η συνηθισμένη ποσότητα ναλοξόνη δεν είναι αρκετή για να αναστρέψει το overdose αυτό. Έτσι λοιπόν και γνωρίζοντας ότι η υπερβολική δόση δεν είναι, και ο θάνατος δεν μπορούν να προβλεφθούν από την ποσότητα που καταναλώνεται, δηλαδή ένα χαπάκι μικρό τέτοιο μπορεί να είναι ικανό να προκαλέσει θανατηφόρο overdose, αφενός γιατί δεν ξέρουμε ποιες είναι οι άλλες οι προσμίξεις, όπως όλα αυτά τα παρανόμως κυκλοφορούντα προϊόντα, αφετέρου γιατί οι χρήστες κάνουν κοκτέιλ, αυτό είναι το πρόβλημα, είναι γενικότερο το πρόβλημα των χρηστών και της ηρωίνης. Ξέρουμε ότι το θανατηφόρο κοκτέιλ είναι ο συνδυασμός των οπιοειδών με τις βενζοδιαζεπίνες οι οποίες οδηγούν στο θάνατο. Έτσι και εδώ, αν ο συνδυασμός περιλαμβάνει ιδιαίτερα νέα συνθετικά οπιοειδή τύπου καρφεντανίλης, είναι πολύ μεγάλη πιθανότητα το overdose να είναι τοξικό. Και να θυμάστε ότι οι παραπλανητικές συσκευασίες στις οποίες κυκλοφορούν όλα τα προϊόντα αυτά, είτε σε μορφή ρινικού, ας πούμε, σταγονιών, ρινικών σταγόνων, τα ρινικά σπρέι είναι μια συχνή μορφή που κυκλοφορούν τέτοιου είδους προϊόντα. Και επίσης συχνή είπαμε ότι είναι τα χάπια. Το πρόβλημα είναι αντικειμενικά μεγάλο. Θα βλέπετε από στοιχεία ότι τα θανατηφόρα overdose που έχουν εντοπιστεί στην Ευρώπη με βάση τον EMCDDA οφείλονται κατά βάση σε οπιοειδή και ιδιαίτερα ισχυρά συνθετικά οπιοειδή. Είναι ένα πρόβλημα που εντοπίζεται από τις αρχές τα τελευταία χρόνια και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι περιγράφεται ως ένα deadly new trend, το misuse, η κατάχρηση των νέων συνθετικών οπιοειδών. Οι θάνατοι αυξάνονται, 49 συνθετικά οπιοειδή έχουν εντοπιστεί στην αγορά της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια και συνεχώς καινούργιες νέες μορφές εμφανίζονται. Είναι πραγματικά λερναία ύδρα, βρίσκεις, κόβεις ένα κεφάλι και εμφανίζονται άλλα 10. Και είναι πολλά πλέον τα περιστατικά, τα διαπιστωμένα τα θανατηφόρων overdose που οφείλονται στα συνθετικά οπιοειδή. Το ίδιο έντονο και μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου υπολογίζεται 130 άτομα την ημέρα να πεθαίνουν από opioid overdose στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσα στο οποίο στα opioids οι Αμερικανοί εντάσσουν και τα συνταγογραφούμενα οπιοειδή φάρμακα που αξίζει να αναφερθούν και τα παρανόμως κυκλοφορούντα οπιοειδή φάρμακα όπως τα νέα συνθετικά οπιοειδή. Είναι χαρακτηριστική η αύξηση που παρουσιάζουν και τονίζουν οι Αμερικανοί στα overdose deaths που σχετίζονται με τα οπιοειδή τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, το 2017 τα νούμερα, οι θάνατοι που οφειλόταν σε νέα συνθετικά οπιοειδή ήταν εξαπλάσια σε σχέση με το 1999. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τρομακτική αύξηση και μάλιστα έχουν παρατηρηθεί, υπάρχει αυτό το περίφημο σχήμα των τριών κυμάτων των opioid overdose deaths στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1999 τα συνταγογραφούμενα οπιοειδή ήταν αυτά τα οποία οφειλόταν οι περισσότεροι θάνατοι. Το 2010 το δεύτερο κύμα ήταν η ηρωίνη και το 2013 το τρίτο κύμα είναι τα συνθετικά οπιοειδή που ενέχονται για τους θανάτους από overdose στις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως η φεντανίλη και τα παραγωγά της. Άλλωστε, οι Αμερικανοί μιλούν εδώ και χρόνια για το opioid painkiller overdose epidemic, δηλαδή η κατάχρηση των συνταγογραφούμενων οπιοειδών φαρμάκων, τα οποία οδηγεί σχετίζεται με τη χρήση νέων συνθετικών οπιοειδών. Και να θυμίσω ότι στα συνταγογραφούμενα οπιοειδή τα οποία σχετίζονται με μεγάλο αριθμό θανάτων και τα οποία ουσιαστικά αποτελούν πρόδρομο της χρήσης νέων συνθετικών οπιοειδών,
Είναι στα συνταγογραφούμενα λοιπόν αυτά που ήδη ανήκουν η μεθαδόνη και τα περίφημα οξύκοντιν και βάικοντιν, δηλαδή η οξυκοδόνη και η υδροκοδόνη. Και γι' αυτό το λόγο, παρότι υπάρχει ήδη μια μείωση στη συνταγογράφηση στις Ηνωμένες Πολιτείες στα οπιοειδή φάρμακα, υπάρχει η οδηγία γενικώς να γίνεται πολύ προσεκτική η χρήση τους και η συνταγογράφησή τους να είναι αυστηρά καθορισμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε τρέξει μια μικρή συγχρονική μελέτη για το φαινόμενο της μη ιατρικής χρήσης συνταγογραφούμενων φαρμάκων και στην Ελλάδα σε φοιτητές ιατρικής. Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά τώρα σε αποτελέσματα, αυτής είναι τη διάθεσή σας. Αυτό που θέλω να ξανατονίσω, βλέπετε ότι πάρα πολλές δημοσιεύσεις επισημαίνουν ότι η κατάχρηση των νέων συνθετικών οπιοειδών είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και ένα new trend θανάτου στον νεαρό πληθυσμό της Ευρώπης και της Αμερικής. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το κομμάτι ως παρέμβαση, πέρα από την ενημέρωση? Λοιπόν, προτείνεται να γίνεται screening και να γίνεται στα περιστατικά αυτά που έχουμε θανατηφόρα overdose, να γίνεται προσπάθεια ανίχνευσης των ουσιών οι οποίες εμπλέκονται, και να λαμβάνονται δείγματα από όλα αυτά τα περιστατικά overdose. Προτείνεται ένα γενικό screening όλων των ύποπτων τέτοιων τοξικώσεων από τα φάρμακα, ώστε να μπορούν να ανιχνευτούν οι ουσίες αυτές και να μοιραστούν όλα αυτά τα δεδομένα πανευρωπαϊκά. Στο πλαίσιο αυτό τρέχουμε μελέτες, εδώ είναι μια μελέτη από μια συνεργάτη μου, την Έλενα τη Δελιγιάννη, η οποία και το συνεργάτης του, το Φαμπρίσιο Σιφάνο, και την Λίζα Λιόν από το Πανεπιστήμιο της Αγγλίας, Χέρφορντσαϊτ, που ιδιαίτερα ειδικεύονται σε νέα συνθετικά, σε νέες ψυχοδραστικές ουσίες. Άρα λοιπόν, για να κλείσω, τονίζοντας την αξία της βελτίωσης και της προσοχής στη συνταγογράφηση των οπιοειδών φαρμάκων, γιατί είπαμε δεν είναι άσχετα μεταξύ τους, η κατάχρηση των συνταγογραφούμενων οπιοειδών με την αύξηση της κατάχρησης των νέων συνθετικών οπιοειδών. Ευτυχώς αυτά τα παράγωγα στην Ελλάδα και η συνταγογράφηση τους είναι περιορισμένη σε ό,τι αφορά τα οπιοειδή. Στην Αμερική, είπαμε όμως, το πρόβλημα είναι πολύ πιο έντονο. Η ενημέρωση για τα φαινόμενα και τις αντιδράσεις της τοξίκωσης από τα οπιοειδή, επίσης με τα συμπτώματα που υπάρχουν, επίσης πρέπει να τονίζεται. Όπως και αυτό που δίνεται έμφαση στο εξωτερικό, είναι τα προγράμματα ναλοξόνη στο σπίτι, με ιδιαίτερα με τον Αρκάν, τον Ναλοξόν, τον nasal spray, στο οποίο γίνεται μια προσπάθεια εκπαίδευσης των χρηστών και τα άτομα του περιβάλλοντος να φέρουν το αντίδοτο των Αρκάν μαζί τους και σε ένα πιθανό overdose να γίνεται η χρήση τους. Αυτό πρέπει να τονίσουμε σε ό,τι αφορά τα νέα συνθετικά οπιοειδή, ότι ο διαθέσιμος χρόνος για παρέμβαση είναι πολύ μικρός συγκριτικά με την ηρωίνη, ελάχιστα λεπτά, γιατί είπαμε είναι πολύ ισχυρές οι ουσίες αυτές, και ιδίως άμα είναι μια υπερδοσολογία καρφεντανίλης, απαιτούνται επαναλαμβανόμενες δόσεις ναλοξόνης, και το πρόβλημα, όπως είπαμε, είναι ότι δεν ξέρουμε τι έχει κάνει ο χρήστης για να δούμε τι ποσότητα ναλοξόνης πρέπει να χορηγήσουμε για να αναστρέψουμε το overdose. Κυκλοφορούν λοιπόν training cards, όπως βλέπετε, για ασθενείς και τους φροντιστές τους για το σπρέι της ναλοξόνης και την δυνατότητα την όποια έχουμε αναστροφής, και γι' αυτό έχει πάρα πολύ ιδιαίτερη αξία το labeling, το οποίο είναι μέσα στους στόχους της όλης αυτής της πρωτοβουλίας του Care for My Brain. Είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον, παρουσίασε αυτό το και στην ομάδα στο εξωτερικό, αυτό το label που προτείνει εδώ ο κύριος Γιωτάκος με όλη αυτή τη δράση του, γιατί όπως βλέπετε περιέχει και label για psychoactive substance opioid, πολύ ενδιαφέρον για μας, και e-warning label, warning για το για όποια ουσία περιέχεται στο προϊόν. Κλείνω λοιπόν για να τονίσω, ολοκληρώσαμε αυτή τη δράση, τη Just So, Analysis, Knowledge, Dissemination, Justice Implementation, Special Testing of Novel Synthetic Opioids, όπως βλέπετε εδώ, με Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Λιθουανία και το κέντρο μας από το Αριστοτέλειο.
Και υπάρχουν αφήνω μερικά link, μπορείτε να δείτε πληροφορίες αν ενδιαφέρεστε για νέα συνθετικά οπιοειδή με την ιστοσελίδα το Just Show EU και διάφορες σελίδες στα social media τα οποία μπορεί να πάρετε πληροφορίες για νέα συνθετικά οπιοειδή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλο.